Είμαστε στο διαμάντης Μεσογείου, το νησί, τη Χρυσή και την απόφαση που φαίνεται να οριστικοποιείται για κλείσιμο του νησιού τα επόμενα χρόνια προκειμένου να αποκατασταθεί από μόνο του, αν καταλαβαίνω σωστά. Λοιπόν, να μας πείτε έτσι δύο κουβέντες και νομίζω έχετε πάρει και την επιστολή του Δημάρχου, ο οποίος σας ζητάει να μην οριστικοποιηθεί η απόφαση, αν δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο κεφάλαιο αυτό το νησί, Χρυσή, κυρία Κοζηράκη. Για πάμε Ναι, λίγο να πολύ. μας Λοιπόν, να ξεκινήσω τα εξηγήσετε. ελληνικά σας λεγόμενα, να πω. Κάνετε πολύ ωραία εισαγωγή. Βέβαια, είναι ένα διαμάντι για την Κρήτη, ένα θησαυρός για την Ιεράπετρα, για όλο τον κόσμο, και είναι ένα διαμάντι και για την Κρήτη και για την Μεσόγειο. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Όλοι έχουν άποψη και γνώση σε τι κατάσταση έχει περιέλθει και πόσο δύσκολο είναι για τις υπηρεσίες να τηρήσουν την νομιμότητα στο νησί. Ακόμα και μόνο για το γεγονός της δυσκολίας πρόσβασης, οι υπηρεσίες που δεν έχουν δηλαδή σκάφη, κάνει το γεγονός της επίβλεψης, εποπτείας, της φύλαξης πάρα πολύ δύσκολο. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη ήταν όλοι οι επικεφαλείς των φορέων του Δουλασθείου, δηλαδή Δασική Υπηρεσία, Αρχαιολογική Υπηρεσία, όλα τα σώματα ασφαλείας, Λιμεναρχείο, Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία και τα μέλη της Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος δια αντιδημάρχων του. Δεν απέχει ο Δήμος από αυτή την Επιτροπή. Ναι, απλά δεν συμμετείχε ο αντιδήμαρχος αρμόδιος σε Ναι, αυτή δεν τη συμμετείχε, αλλά φορά, ούτε στάθηκε μία, αυτό. επιστολή από τον Α. Δήμαρχο. Ήταν περιττή, Ναι, είναι θεωρώ. χθες Είναι, είναι, νομίζω. κατανο, ναι, είναι κατανοητό, Ναι. είναι αποδεκτό. Θεωρούμε ότι έτσι κι αλλιώς αυτό που αποφάσισε η Επιτροπή να εισηγηθεί προς την αποκεντρωμένη για την απόφαση Ναι. που συζητάμε, είναι κάτι το οποίο θα τύχει αποδοχή και από τον κόσμο της Ιεράπετρας που θέλει να διασφαλίσει αυτό που είπαμε πριν, αλλά και από τη Δημοτική Αρχή που θέλει να κάνει κάτι εκεί για να παραδώσει το νησί τα επόμενα χρόνια στις επόμενες γενιές που λέμε, γιατί Να. διαφορετικά βαδίζουμε στην καταστροφή του Μάλιστα. οικοσυστήματος βασικά. Κυρία Κουζηράκη, Δεν είναι για εκτός... επίσης να Ωραία. τονίσω ότι αυτό η πρόταση δεν είναι για η πρόταση δεν είναι ούτε για πολλά χρόνια, θα είναι για φέτος, θα είναι πειραματικά. Θα είναι η απαγόρευση της αποβίβασης τα Των μεγάλα πλοία τουριστών. να βγάζουν κόσμο μαζικά στις προβλήτες. Ωραία. Κάποιος μπορεί να προσεγγίσει κλπ. Και επίσης έχουμε ήδη ξεκινήσει υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια για να ξεκινήσουμε τις δράσεις. Πρέπει να πετύχουμε δηλαδή το κατάλληλο σύστημα φύλαξης καθώς και τον σωστό κανονισμό λειτουργίας. Μάλιστα. Αυτά όμως όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Κοζηράκη, και με την ιδιότητα την επιστημονική σας, δεν έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα, δηλαδή μια πενταετία πίσω. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το σκαφάρι, δεν ξέρω τι, γιατί ξεραίνονται οι κέδροι. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε, τέλος πάντων, τι γίνεται εκεί. Δηλαδή πάμε στο άλλο άκρο, μου φαίνεται. Έχετε δίκιο. Ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον πριν 2 χρόνια, όπου το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε τη γενναία πράξη να πάρει την απόφαση να απαγορεύσει για 3 χρόνια, 2 συν 1 του χρόνου, την εκμίσθωση των δραστηριοτήτων στον Αιγιαλό και στην παραλία, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε αυτό το περιβάλλον να ανακάμψει. Θα έπρεπε πραγματικά τότε να είχαμε άλλα τα ανακλαστικά κι εμείς και μαζί τους να πάρουμε την ίδια απόφαση για το υπόλοιπο περιβάλλον του νησιού, έτσι ώστε να υπάρξει μια περίοδος δυνατότητας ανάκαμψης. Δεν έγινε. Γι' αυτό το σχέδιο δράσης η αλήθεια είναι ότι παλέψαμε πολύ. 1 χρόνο δεν υπογράφονταν από το Υπουργείο Οικονομικών. Χάσαμε τη χρηματοδότηση στο ΠΕΠ. Χάθηκε η χρηματοδότηση από το ΠΕΠ και μπήκε μπροστά η περιφέρεια για να δώσει τα χρήματα αυτά. Δεν θέλω να κοιτάω πίσω, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Θέλω να Μα κοιτάξω γιατί μπροστά, πάμε γι' αυτό. στα άκρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν μπήκε πλαφόν ποτέ στους τουρίστες και αν μπήκε ήταν Λαφώνει, πλασματικό. ναι, Ναι, σωστά, σωστά, πλασματικό σωστά, ήταν. σωστά, Δηλαδή, σωστά. εντάξει, γέμιζε μέχρι σε ένα σημείο το καράβι, σταματούσε το ευρώ να εισπράτεται και φαινόταν, ξέρω εγώ, εκεί που είναι 1.000 άτομα να μπουν, φαινόταν μέχρι 1.000 άτομα κόβαμε Ναι, να πιστή. σας πω το Δηλαδή, πολύ, όλα αυτά. πολύ σωστά το λέτε, να σας πω το πολύ απλό. Είναι αυτό όπως το είπατε. Το λιμεναρχείο ελέγχει τα πλοία
να είναι ασφαλή, να έχουν τον ασφαλή αριθμό, τον επιτρεπόμενο συγγνώμη, αριθμό επιβατών. Mm-hmm. Αυτό ελέγχουν τα πλοία. Το λιμεναρχείο δεν ελέγχει τον αριθμό που επιτρέπει ο κανονισμός λειτουργίας. Mm-hmm. Μετά, οι υπηρεσίες που πρέπει να φυλάξουν και να δουν αυτό, η αρχαιολογική, η δημοτική αστυνομία, η δασική υπηρεσία, δεν έχουν μέσα πρόσβαση εκεί. Με αποτέλεσμα, κάθε φορά και σπάνια δηλαδή, αν γίνει μία με δύο φορές το καλοκαίρι που οργανώνουν μία τέτοια επίσκεψη, πάνε με άλλα μέσα, κάνουν μια εβδομάδα να το οργανώσουν, έχουν όλοι ειδοποιηθεί για αυτή την επίσκεψη, ναι. Οπότε όταν πάνε είναι όλα καλά. Ναι, τώρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Σχετικά με αυτό τώρα, οι δυνατότητες που δεν μπορούν να υπάρχουν έτσι ώστε, δεν υπήρχαν τουλάχιστον, για να μπορέσουν να αυτά τα πράγματα έχουν στεγανά, να μην μπορούν να υπερβούν τα άτομα που πρέπει, με αυτή την διακοπή που γίνεται τώρα του ενός έτους, το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί από όλες αυτές τις υπηρεσίες έτσι ώστε να ελέγχονται, ή πάλι θα πέσουμε στο προηγούμενο πρόβλημα? Σωστά. Δεν έχει κανένα νόημα απλά να πάρουμε μία απόφαση και να πούμε καθίστε να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάμε στην διαδικασία όπου ήδη έχουμε προσεγγίσει και έχουμε βρει τη δυνατότητα για να πάρουμε μέσο πρόσβασης. Να πάρουμε και να διαθέσουμε για μία περίοδο 2-3 ετών από την Αθήνα μέσω πρόσβασης στις υπηρεσίες, οι οποίες θα το έχουν στη διάθεσή τους και θα μπορούν να επεμβαίνουν καθημερινά. Αυτές οι υπηρεσίες όμως είναι στελεχωμένες, γιατί το πρόβλημα και της τελέχωσης είναι μεγάλο. Οπότε καλούνται να εξυπηρετήσουν και αυτό. Κοιτάξτε, το δασονομείο Ιεράπετρας έχει έναν αριθμό ατόμων τα οποία μπορούν να το κάνουν αυτό. Και η υπηρεσία έχει και η ίδια δηλώσει ότι αν υπήρχαν τα μέσα, τα δικά τους, τα ίδια μέσα, για να μπορούν να επεμβαίνουν, θα το κάνανε. Οι ίδιοι δηλαδή κατέθεσαν ότι αυτό είναι το ζήτημα και το πρόβλημα. Το ίδιο είπε και η Δημοτική Αστυνομία, ότι ενώ είναι δύο άτομα, αν υπήρχε το μέσο πρόσβαση θα μπορούσαν μαζί με τους υπόλοιπους να πηγαίνουν και να κάνουν τη δουλειά τους. Επικουρικά θα είναι η δικιά τους, γιατί με δύο άτομα προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι ένας αριθμός μόνο επικουρικά μπορεί να επέμβει σε αυτά. Σαφώς δεν το συζητώ με δύο άτομα. Είναι όμως και υπηρεσία που μας εξέπληξε, ότι είναι η υπηρεσία αυτή η οποία έχει διαπιστώσει και έχει καταγράψει την κάθε μία παραβατική δραστηριότητα πάνω στο νησί ονομαστικά. Ναι, αυτό πιστεύω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε, ότι γίνεται από το φιλότιμο και όχι από το φιλότιμο. Δυστυχώς θέλω να πω, ή ευτυχώς δεν ξέρω, με λυπεί βέβαια, αλλά είναι ευτυχώς όλος ο δημόσιος τομέας στηρίζεται στους ανθρώπους που δουλεύουν πλέον με φιλότιμο. Ακριβώς. Και δεν είναι πολύ δυστυχώς αυτό τώρα. Είναι αρκετοί, αλλά εντάξει, δεν έχουμε βγει μπροστά που λέω. Πιστεύετε ότι μετά από τον ένα χρόνο, και συγγνώμη Μαρία μου, σε διέκοψα, σχετικά με τον αυτό ο ένα χρόνο θα είναι ικανό χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά όλα τα οποία προγραμματίζεται να λειτουργήσουν μετά από αυτό το χρόνο? Κοιτάξτε, μέσα στο χρόνο αυτό θα έχει παγιωθεί και θα έχει εφαρμοστεί το νέο σχέδιο φύλαξης. Σε κάθε περίπτωση, ξεκινώντας από τη φύλαξη που ισχύει τώρα, η υπηρεσία και τι κάνει για το νησί, παρέχοντας το δικό τους μέσο πρόσβασης, γιατί όλοι κατέδειξαν αυτό, τη δυσκολία της πρόσβασης, ότι έχουν πρόβλημα σε σχέση με αυτό. Ήδη η Επιτροπή βλέπει και με τους φορείς διαχείρισης τη φύλαξη που εφαρμόζουν στις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές, για να δούμε ποιο θα ήταν το κατάλληλο αυτό μέτρο, και θα δουλέψουμε με τον κανονισμό λειτουργίας τον καινούριο για το νησί. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό χρόνο, επειδή κουμπώνουμε μαζί με την απόφαση της αρχαιολογίας. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει εκμίσθωση παραλιών αυτό το καλοκαίρι, και η δικιά μας απόφαση για απαγόρευση της μαζικής απόφασης, νομίζω ότι θα λειτουργήσει λίγο ικανοποιητικά για να δούμε πού πάνε τα πράγματα. Μάλιστα. Να δούμε και αυτό το χρυσορυχείο για λίγους τελικά, πού θα καταλήξει. Σήμερα λέτε σοφές κουβέντες, νομίζω. Όχι, έτσι ήταν τα πράγματα. Δηλαδή εκεί θησαύριζαν λίγοι. Εις βάρος και του νησιού και του Γεραπετρίτη και τέλος πάντων. Κοιτάξτε, μας μετέφεραν στην Επιτροπή. Ναι. Στην Επιτροπή, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Είναι σημαντικό. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, εκτός από την αποκεντρωμένη διοίκηση που είναι φορέας και τον συντονιστή της που είναι επιστήμονας του Ηρακλείου, συμμετέχουν τοπικοί φορείς του Λασιθίου. Από επαγγελματικά σωματεία μέχρι την αντιπεριφέρεια. Mm-hmm. Όλοι μετέφεραν στην Επιτροπή το γεγονός ότι τουλάχιστον το 80% εικάζουν και πιστεύουν, mm-hmm. το 80% των Ιεραπετρητών θα είναι υπέρ των μέτρων αυτών για την προστασία και τη διατήρηση του νησιού. Mm-hmm.
Εδώ τώρα μου δίνετε ένα πάτημα να ρωτήσω, για μας τους απλούς πολίτες μπορούμε να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας, γιατί είναι και κάποιοι, και επίσης είναι κάποιοι που μένουν στο νησί, δεν είναι πολλοί, είναι 2-3, αυτοί τι θα γίνουν, θα πρέπει να φύγουν από εκεί? Ναι, μάλιστα ένας από αυτούς μαθαίνουμε θα προχωρήσει και σε απεργία πείνας ή κάτι τέτοιο. Αυτούς τους 2-3 ανθρώπους θα τους αφήσουμε εκεί ή θα τους προστατέψουμε ή θα τους πετάξουμε έξω από το νησί? Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το διαχειριστούμε εκείνη την ώρα. Αυτή τη στιγμή οι καταταχθήσεις δηλαδή και αφορούν... στην απογραφή πληθυσμού έχουν εγγραφεί απογραφή εκεί. Απογραφή, με συγχωρείτε, έχει απογραφή εκεί, ναι. Κοιτάξτε, να έχουμε και κάποιον τέλος πάντων να φυλάει το νησί, σε περίπτωση ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είναι από τις προτεραιότητες της Επιτροπής να διαχειριστεί τα 2-3 άτομα που υπάρχουν, γιατί είναι το ελάχιστο για μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως είχε πει και ο συντονιστής στην Επιτροπή, πραγματικά το κυριότερο είναι να εφαρμόσουμε επιτέλους την νομιμότητα πάνω εκεί. Και κατά δεύτερον, να κοιτάξουμε κάποια μέτρα διαχείρισης τα οποία θα είναι αποτελεσματικά και τα οποία θα μπορούν να ισχύσουν για 2 χρόνια. Ωραία. Οπότε, κλείνουμε λοιπόν για 1 ή 2 χρόνια. Ένα είναι αρχικά. Ένα είναι η απόφαση. Ένα για να δούμε. Ωραία. Θα την υιοθετήσετε, καταλαβαίνω, εσείς αυτή την απόφαση, και δεν ξέρω αν θέλετε να μέσω μας να απαντήσετε και στο Δήμαρχο πριν οριστικοποιηθεί αυτή η απόφαση. Αν περιμένετε το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει. Η Επιτροπή δεν έχει. Η Επιτροπή κατέληξε. Ήταν ομόφωνη η απόφαση από όλους. Mm-hmm. Πραγματικά απουσίαζε ο Δήμος Ιεράπετρας λόγω ασθένειας του Αντιδημάρχου. Η Επιτροπή πρέπει να κάνει εισήγηση προς την αποκεντρωμένη. Αυτό ορίζει και το ΦΕΚ. Αυτό ορίζει ο νόμος. Πρέπει να εισηγηθεί τεκμηριωμένα προς την αποκεντρωμένη για να πάρει την απόφασή της. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και η απόφαση πρέπει να είναι μια απόφαση πολύ στη βαρύ, γερή, τεκμηριωμένη, νομικά κατοχυρωμένη, να πάει και ΦΕΚ. Mm-hmm. Οπότε σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματικά μίλησα με τον Δήμαρχο χθες. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι αντίθετη από αυτά που αποφάσισε η Επιτροπή. Θα το θεωρήσω δηλαδή περίεργο ο Δήμος να πει ότι ας συνεχίσουμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί καλώς είναι έτσι. Ναι. Τώρα για τους γεραπετρίτες, ας πούμε, θα μπορούν να απολαύσουν το νησί στο κάποιες ώρες, γιατί είναι και πολλοί που έχουν ένα σκάφος και κάνουν συχνά, θα μπορούν? Εννοείται ότι ισχύει. Δεν και τώρα δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα είναι για την αποβίβαση στους προβλήτες των μεγάλων πλοίων που κατεβάζουν πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι κουβαλάν πράγματα, διανυκτερεύουν πολλοί από αυτούς και αφήνουν και πάρα πολλά απορρίμματα. Ακόμα και τα μεγάλα πλοία θα μπορούν να κάνουν το περίπλου, θα μπορούν να αφήνουν κόσμο να κολυμπάει και να φτάνει κολυμπώντας στην παραλία. Αλλά κάποιος ο οποίος πάει κολυμπώντας στην παραλία και κάθεται, ούτε πράγματα κουβαλάει, ούτε υπάρχει περίπτωση να διανυκτερεύσει. Οπότε νομίζω θα σωθούμε σε μεγάλο βαθμό από πολλά κακώς κείμενα. Ο πολίτης που έχει ένα σκάφος, μία βάρκα, οργανώνει μία μικρή εκδρομή και πάει πραγματικά μόνο για τον μπάνιο του και σέβεται και τον αγελό και το οικοσύστημα, είναι ζητούμενο. Δεν θέλουμε ούτε να αδειάσουμε να αδειάσει το νησί, ούτε να βάλουμε θερματοπλέγματα στο οικοσύστημα. Θέλουμε απλώς να ζητήσουμε, πραγματικά να σεβαστούμε το χώρο και να επιχειρήσουμε να δούμε αν μπορεί αυτό το πράγμα να ανακάμψει, γιατί κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Σε αυτή την επιχείρηση θα επιτηρηθεί αυτό το διάστημα της επισκεψιμότητας που θα υπάρχει μέσω κάποιων οι οποίοι θα κάνουν μπάνιο ή όπως είπαμε μετά. Θα υπάρχει φύλαξη. Ναι, θα υπάρχει με αυτό η παροχή του μέσου για την πρόσβαση σε καθημερινή βάση. Θα γίνει ξεκινώντας από την τουριστική περίοδο αμέσως. Για μας αυτό βέβαια είναι το μεταβατικό στάδιο. Mm-hmm. Μετά το καλοκαίρι θα έχουμε το σχέδιο φύλαξης που ταιριάζει και αρμόζει στην Επιτροπή κανονικά, στο νησί κανονικά. Ωραία. Τώρα θα παρέχουμε το μέσο, γιατί όλοι κατέδειξαν ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα εκεί εφόσον έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης. Μάλιστα. Έτσι μια εικόνα για το μετά μπορούμε να δώσουμε, κυρία Κοζηράκη? Δηλαδή περνάει ο ένας χρόνος θα δούμε και την εξέλιξη, δηλαδή αν οι κέντροι αρχίζουν και πώς το λένε βλαστίζουν, θα έχουμε μετά μια από τα ίδια, δηλαδή τι θα γίνει μετά από ένα χρόνο?
Και αν θα είναι αυτός ο χρόνος, ας πούμε, ή θα ζητηθεί κάποια παράταση, ναι, παράδειγμα. Η φύλαξη είναι το προαπαιτούμενο για όλα. Δεν μπορεί να γίνει καμία δράση, κανένα μέτρο, κανένα έργο σε αυτή την έκταση, αν δεν υπάρχει φύλαξη να αποτρέψει την παραβατική συμπεριφορά και να διασφαλίσει την ακαιρεότητα αυτού του έργου. Για παράδειγμα, το σχέδιο έχει προτείνει ένα σταθμό κλιματικής αλλαγής, το δεύτερο στην Ελλάδα που θα μπορούσε πραγματικά να μπει στον χώρο αυτό και να δώσει πολύτιμα, όχι μετεωρολογικό, ένα σταθμό κλιματικών μεταβολών, κλιματικής αλλαγής, και να δώσει πολύτιμα στοιχεία για το κλίμα και το περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει αν δεν επιτευχθεί αυτή η μόνιμη φύλαξη, γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο σταθμός θα καταστραφεί, θα βανδαλιστεί ή θα εξαφανιστεί. Οπότε το ζητούμενο, πραγματικά τα μεγάλα ζητούμενα για το καλοκαίρι του 2023 είναι να έχει υπάρξει, να έχει παγιωθεί μια καθημερινή τακτική, όχι συχνή, καθημερινή, όλη την τουριστική περίοδο φύλαξη. Δεν θέλουμε να πάμε security πάνω στο νησί, δεν θέλουμε να πάμε φύλακες. Θεωρούμε ότι είναι άκομψο και απρεπές για ένα φυσικό περιβάλλον, για μια προστατευόμενη έκταση. Πρέπει να βρούμε αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε ότι θα το έχουμε καταφέρει μέχρι το 23, οπωσδήποτε, ένα νέο κανονισμό λειτουργίας που να αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση και να συνάδει με κανονισμούς λειτουργίας άλλων προστατευόμενων περιοχών. Γιατί λειτουργεί το φαράγγι της Σαμαριάς κανονικά και ωραία? Γιατί επειδή είναι περιορισμένη η είσοδος και η έξοδος και η πρόσβαση, όλα έχουν ρυθμιστεί και κυλάνε κανονικά. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στη Χρυσή. Δηλαδή πρέπει να δούμε τον κανονισμό λειτουργίας και ουσιαστικά να υπάρξει στο νησί αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πύλες εισόδου. Ναι, γιατί είναι ένα διαμάντι το οποίο αυτή τη στιγμή ακόμα παραμένει ακατέργαστο και δυστυχώς όσο το απαξιώνουμε με τους τρόπους που απαξιωνόταν μέχρι τώρα, αυτό θα καταστραφεί εντελώς. Σίγουρα. Από άποψη δική μου, της πρώτης επίσκεψης στη Χρυσή το 1990, νομίζω ήταν, αν δεν ήταν και λίγο πιο πριν, μιλάμε ότι το τοπίο και το περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν υπάρχει απολύτως καμία σχέση μέσα αυτά τα χρόνια σε ό,τι γίνει. Το δασικό οικοσύστημα έχει βλαπτεί ανεπανόρθωτα και το τοπίο έχει αλλάξει άρδεν. Δηλαδή είναι φανερό σε έναν επισκέπτη, σε έναν τουρίστα εκεί, ότι γίνεται ληστρική εκμετάλλευση αυτού του τοπίου. Δεν νομίζω ότι σε πολλούς που επισκέπτονται το νησί αρέσει αυτό που βλέπουν. Ναι, δεν έχετε άδικο. Απλά είπαμε από το ένα άκρο στο άλλο τώρα. Θα μπορούσε αυτό να είχε γίνει εδώ και μια δεκαετία πριν όλο αυτό. Θα μπορούσε και θα έπρεπε. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι άλλο και να εισπράττει και ο Δήμος, ας πούμε, κάποια χρήματα ή με κάποια. Όπως είχε προταθεί, υπήρχε μια μελέτη τέτοια παλιότερα στο Δήμο, να αναλάβει ο Δήμος όλο αυτό το κομμάτι της εκμετάλλευσης με δημοτικούς υπαλλήλους, δεν ξέρω ποιο τρόπο, και να γίνεται κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν περπάτησε αυτό και τώρα έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού, πώς να το πω αλλιώς. Λοιπόν, ωραία, επειδή υπάρχει και είμαστε σε πονηρούς καιρούς, ναι. Κύριε Κοζηράκη, υπάρχει περίπτωση αυτό το νησί να πουληθεί? Με ρωτάει ένας φίλος εδώ στέλνοντας μηνύματα, να πουληθεί, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα λοιπά, δεν ξέρω αν να το δώσει, ας πούμε, η πολιτεία κάπου προκειμένου να αξιοποιηθεί? Να έχουμε κανένα καζίνο αύριο, κάτι τέτοιο. Ναι, και να αγοράσουμε ελικόπτερα για να πηγαίνουμε όλοι από την Ιερά Πέτρα. Να πω κάτι τουλάχιστον σε αυτά που γνωρίζω και μπορώ από τη θέση μου να ξέρω και να πω ουσιαστικά. Γιατί ούτε μπορώ να προβλέψω το μέλλον, ούτε μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της τωρινής κυβέρνησης ή μιας μελλοντικής κυβέρνησης. Αυτό που υπάρχει για μας είναι το ιδιοκτησιακό θέμα της Χρυσής, που είναι πολύ μεγάλο για την Επιτροπή. Υπάρχουν φερόμενοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι ίσως κάποιοι από αυτούς έχουν πάρα πολύ ισχυρά χαρτιά για εκτάσεις πάνω στη Χρυσή. Έχουμε ένα κτίσμα το οποίο έχει νόμιμη οικοδομική άδεια, το κτίσμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, και επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο κουμπώνει σε αυτό που είπατε ακριβώς πριν, έχουμε αφήσει αυτή τη διφορούμενη κατάσταση
να υπάρχει για 40 χρόνια ουσιαστικά, να λένε οι άνθρωποι ότι όχι, εμείς είμαστε ιδιοκτήτες, ναι. Και να λέει το δημόσιο όχι, εμείς είμαστε, το δημόσιο είναι ο ιδιοκτήτης, και πραγματικά ποτέ να μην έχει λυθεί αυτή η κατάσταση. Η Επιτροπή έχει βάλει πολύ ψηλά το ξεκαθάρισμα αυτής της υπόθεσης. Mm-hmm. Έχουμε ήδη στείλει και δώσει σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών να μας πει πού βρισκόμαστε, πάμε βή βέβαια, εννοείται, να πει πού βρισκόμαστε σε σχέση με το ιδιοκτησιακό, πώς είναι τα πράγματα εκεί και αν πραγματικά υπάρχει η δυνατότητα να διεκδικηθεί το νησί αυτό με κάθε νόμιμο τρόπο για να γίνει δημόσιο κτήμα. Αυτό είναι πολύ ψηλά για μας. Πρέπει, και είναι πιο πολύ σε αυτό που λέγατε πριν. Αυτό έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει και να έχει λυθεί προς όφελος του δημοσίου, προς όφελος των ιδιωτών. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες πάνω στη Χρυσή. Μπορεί και να υπάρχουν. Αλλά αυτό πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει και να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε λοιπόν στείλει όλο το φάκελο, όλα τα έγγραφα και έχει αναλάβει δικηγορικό γραφείο πάνω, μεγάλο, πολύ μεγάλη εταιρεία, να τελειώσει με αυτή την κατάσταση. Να πει ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, αν υπάρχουν ισχυρά χαρτιά για την Χρυσή, έγκυρα, νόμιμα που ισχύουν, και να δούμε πώς μπορεί να έλθει απέναντι μετά το δημόσιο, αν μπορεί να διεκδικήσει να πάρει τις εκτάσεις αυτές, αν υπάρχουν και είναι ιδιωτικές, και με απαλωτρίωση, με αναγκαστική απαλωτρίωση, υποχρεωτική, και θα ήταν ευχής έργων να χαρακτηριστεί, όπως είναι η Ντία στο Ηράκλειο, mm-hmm. να χαρακτηριστεί κανονικά και ξεκάθαρα πια η Χρυσή ως δημόσιο κτήμα. Mm-hmm. Διαφορετικά, αν δεν επιθυμεί το ελληνικό δημόσιο μετά να γίνει αυτό, τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ιδιοκτησία και έχουν πραγματικά νόμιμα δικαιώματα να ξεκαθαριστεί και για αυτούς το τοπίο και να ησυχάσουν. Το λέω αυτό γιατί πέρσι έγινε προσπάθεια, το θυμάστε και το γνωρίζετε, είμαι σίγουρη πολύ καλά, από κάποιον φερόμενο ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, ο οποίος ετοιμαζόταν να χτίσει, να φτιάξει, να στήσει μια επιχείρηση εκεί. Παρατύπως τώρα, παρανόμως, δεν ξέρω πώς να το πω. Τελικώς δεν έγιναν κάποιες συλλήψεις εκεί κοντά στην Άρβη το καλοκαίρι και δεν μπήκε ο ιδιοκτήτης, φερόμενος ιδιοκτήτης κάποιας, μάλλον του μεγαλύτερου μέρους του νησιού, αν δεν κάνω λάθος. Διεκδικείται. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να λυθεί αυτό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή. Άρα, ούτε και εκείνοι θα μπορούν, ας πούμε, το καλοκαίρι να πάνε να στήσουν μία παράγκα κάτι εκεί και να πουλούν σουβλάκι και δεν ξέρω τι άλλο. Μα δεν μπορούν και σε κάθε περίπτωση. Είπαμε ότι καταρχήν η έκταση αυτή έχει προστατευτικό καθεστώς σχεδόν απόλυτο. Εξάλλου δεν θα έχει και πελατεία έτσι. Δεν θα έχει πελατεία με την έννοια αυτή όπως λέτε. Δεν θα υπάρχει και θεωρώ, γιατί είχαμε λάβει κάποιες επιστολές από ανθρώπους που εκπροσωπούσαν αυτούς τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ήταν απευθύνονταν προς το Δήμο και κοινοποιούνταν σε εμάς. Βάζαν πολύ ψηλά το γεγονός ότι εμείς επιθυμούμε αυτό το οικοσύστημα να προστατευτεί, να αναδειχθεί κλπ. Οπότε θεωρώ ότι σε όλες αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες είναι ολιγόχρονες και έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση αυτής της κατάστασης, θεωρώ ότι ακόμα αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι υπέρμαχοι σε αυτές τις προσπάθειες και όχι αντίθετοι. Και αυτό που ανέφερε προηγουμένως η Μαρία και ο φόβος της περίπτωσης να γίνει, όπως είπε, αστεριζόμενη καζίνο ή οτιδήποτε. Δεν είναι δημόσιο κτήμα. Πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί ότι είναι δημόσιο κτήμα για να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι. Απλά ο φόβος αυτός έχει να κάνει περισσότερο γιατί ο δημόσιος χαρακτήρας, αν μπορεί να προστατευτεί μέσα σε όλες τις ενέργειες αυτές που γίνονται τώρα για το καθεστώς τους, είτε αυτό για το ιδιοκτησιακό, είτε έχει να κάνει με την προστασία, να μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο δημόσιος χαρακτήρας θα παραμείνει και θα είναι προς ευχαρίστηση των ανθρώπων που θα πηγαίνουν με τον. Με την πρέπουσα λογική εκεί, όπως ο Φάρακη της Αμαργιάς που δώσατε παράδειγμα πριν, και να μην μεταβληθεί σε κάτι το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί για κάποια χρόνια που έχουμε δει σε άλλο μέρη να γίνονται και να υπάρχει μια εκμετάλλευση από κάποιον ιδιώτη. Αυτό πρέπει ταυτόχρονα να προσεχθεί λίγο, πιστεύω. Είναι μία, αυτό είναι αν σε περίπτωση που η Χρυσή λυθούν όλα τα ζητήματα
και γίνουν οι διαδικασίες, γιατί υπάρχουν διαδικασίες νόμιμες για να γίνει κάτι δημόσιο κτήμα, δεν είναι με το έτσι. Αυτό εννοείται. Στη συνέχεια μετά θεωρώ ότι είναι μια τόσο μοναδική και πολύτιμη προστατευόμενη περιοχή, που για να προχωρούσε η Ελλάδα στο να εκποιήσει ένα τέτοιο μέρος, θα ήταν σαν να εκποιούσε το φοινικό δοστοβάι τη Σαμαριά. Θεωρώ ότι θα βρεθεί όχι όμως απλά απέναντι στον κόσμο, αλλά απέναντι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι λίγο οξύμορο. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως τα λευκά όρη θεσπίστηκαν να είναι απάτη το βουνό, η χρυσή πρέπει να γίνει απάτη το νησί, νομίζω. Σωστά, αλλά δεν είναι όλα απάτητα. Ναι, γιατί ας πούμε υπάρχουν και άλλες περιοχές τώρα, από ό,τι κατάλαβα η Μαρία, είναι αυτό που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε, θρυφτή επάνω, που υπάρχουν και οι ανεμογεννήτριες, που είναι περιοχές Natura. Άρα γι' αυτό είναι λίγο αντιφατικά και δεν τα εισπράττει ο κόσμος περίεργα. Ξέρετε, φοβάται ο κόσμος και είναι λογικό. Έχει παραδείγματα που τον κάνουν και φοβάται περισσότερο. Είναι καλό να είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν το συζητώ αυτό. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται επιτρεπτές επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις, σε αναδασωτές κλπ. Στις αναδασωτές εκτάσεις, καλή ώρα, δεν επιτρέπεται σχεδόν τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Θα το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα, κύριε Κοζίνα, και δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε σε όλα αυτά που είπαμε για το νησί. Έχουμε καταβάλει όλη πολύ μεγάλη προσπάθεια, συναντώντας πάντα εμπόδια, συνήθως εμπόδια. Εμπόδια τα οποία καταλαβαίναμε, αντιλαμβανόμασταν, είχαν να κάνουν με τις διαδικασίες κλπ. Και εμπόδια που δεν τα καταλαβαίναμε ακόμα. Και επειδή οι υπηρεσίες και οι αποκεντρωμένοι δια ΕΜΟΥ δεν είμαστε πολιτικοί φορείς και πολιτικά πρόσωπα, δεν τα καταλαβαίναμε επίσης. Οπότε θεωρώ ότι τώρα με ένα σχέδιο δράσης θεσμοθετημένο διάρκειας 2 ή 3 ετών, όχι περισσότερο, είναι θεσμοθετημένο αυτό, το οποίο έχει δράσεις σχεδόν άειλες περισσότερο, οι οποίες, λιγότερο έργα δηλαδή πάνω σε αυτό, οι οποίες έχουν μοναδικό σκοπό την προστασία και την νομιμότητα σε αυτό. Θεωρώ ότι τόσο ο Δήμος, όσο και κάθε Δήμος, όλες οι ομάδες κοινωνικές, επαγγελματικές, όλος ο κόσμος της Ιεράπετρας θα παρακολουθεί βέβαια και καλά θα κάνει, αλλά θα είναι υπέρ αυτών των δράσεων και θα λειτουργεί μόνο υποβοηθητικά και όχι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Κρατάω και αυτό το αισιόδοξο ότι δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα η όλη η ενέργεια των εμπλεκόμενων. Έχει να κάνει περισσότερο με το να γίνει κάτι. Ναι, ακριβώς. Αυτό μπορεί να το δει κάποιος βλέποντας τη συγκρότηση της Επιτροπής. Ναι. Μπορεί να το δει από εκεί δηλαδή, κυρίως. Ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση και αυτό. Κύριε Κοζηράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν κάνουμε κατάχρηση του χρόνου σας. Για να τα ξαναπούμε και μια άλλη. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με το νησί.